κύριε Γιακουμάτα. Στην άγρια δύση κάτω εκεί. Χρήστος Μαντάς, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και Γιάννενα. Ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση. Τι βλέπετε εσείς στον δρόμο για τον εκλογών και όμως γυρίζει που λέει ο Αλέξης Τσίπρας ή είναι αρκετά αισιόδοξος ο Πρωθυπουργός, γιατί ως πρόεδρος κόμματος οφείλει να είναι αισιόδοξος? Κοιτάξτε, η αισιοδοξία είναι από ό,τι έχει φανεί μέχρι τώρα συστατικό στοιχείο του Πρόεδρου, αλλά δεν είναι μόνο του Πρόεδρου. Θα έλεγα ότι το γυρίζει προκύπτει τόσο από τα νούμερα όσο και από την διαφορετική φύση αυτών των εκλογών. Γιατί πάντα έχουμε τέτοιες αποκλίσεις σε σχέση με τις ευρωεκλογές και τις εκλογές. Πράγματι το 9,5 είναι ένα πρωτοφανές, θα λέγει κανένας, ειδικά στη μεταπολίτευση, ποσοστό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν θυμάμαι πόσες κυβερνήσεις έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τον εκλογικό τους. Με στα μνημόνια εννοείται τώρα. Εκλογικό τους κύκλο. Mm. Γιατί είμαστε κοντά στο σύνολο της ολοκλήρωσης του εκλογικού κύκλου. Και το δεύτερο και το κρίσιμο είναι ότι δεν υπάρχει, θα λέγει κανένας, κυβέρνηση στην ελληνική πραγματικότητα και όχι μόνο, που να εφάρμοσε έστω πολύ μικρότερο, πολύ ποιότερο πρόγραμμα λιτότητας και να μην είχε κόστος. Άρα η βαθιά κόστος. Κόπωση του λαού νομίζω είναι, ότι είναι αυτό το κύριο θέμα που οδήγησε σε αυτή ότι είναι, τη διαφορά ότι είναι που πάρα πολύ βασικό αυτό. Άρα θα προλάβει να ξεκουραστεί ο κόσμος όχι μέχρι τις 7 Ιουλίου ώστε να γυρίσει, κύριε Μαντά? Κοιτάξτε, προφανώς δεν προλαβαίνει να ξεκουραστεί με την έννοια που το λέτε. Προλαβαίνει να ξανασκεφτεί, γιατί νομίζω ότι το μήνυμα ήταν πολλαπλό. Να. Το κύριο ήταν αυτό που είπαμε, αλλά υπάρχουν και άλλα πεδία στα οποία νομίζω ότι θα το ξανασκεφτεί, με την έννοια ότι και εγώ περιμένω με αγωνία αυτή την αντιπαράθεση, αν θέλετε, να δω επιτέλους το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας κοστολογημένο όμως. Mm. Γιατί όλα αυτά που μας έχει παρουσιάσει, ξέρετε, πήγε λίγο καβάλα στο κύμα, θα έλεγε κανένας, ο κύριος Μητσοτάκης, και σε σχέση με τη συντηρητική αναδίπλωση της Ευρώπης. Και λέει τρία γενικά πράγματα. Καλές δουλειές, αξιοπρεπείς δουλειές, επενδύσεις και ασφάλεια. Okay. Αν πάμε όμως πολύ συγκεκριμένα στο τι σημαίνει αυτό, πόσο κοστίζει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως τι σημαίνει το κοινωνικό του προφίλ και τι κρύβεται, κατά τη γνώμη μας, κατά την εκτίμησή μας, πίσω από το πρόγραμμα, τότε νομίζω ότι θα είναι αποκαλυπτικά τα πράγματα. Άλλωστε, λέω μόνο ένα στοιχείο. Ένα στοιχείο. Εγώ είμαι απολύτως σίγουρος ότι ήδη έχουν προϋπάρξει deal, ειδικά στο θέμα της υγείας. Δηλαδή. Διότι τα φιλέτα στην υγεία τα οποία σκέφτονται να τα πάνε στον ιδιωτικό τομέα και τους, δεν ξέρω αν τους έχει ξεφύγει ή αν αυτό είναι το πρόγραμμα. Εγώ το έχω δει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι συνδυάζει ένα πολύ κρίσιμο πράγμα για το κοινωνικό κράτος. Δηλαδή, κρατικοδίαιτη θα έλεγα, εκχώρηση στον ιδιωτικό τομέα φιλέτων του δημόσιου συστήματος υγείας με είσοδο των ιδιωτικών ασφαλιστικών. Μην βάλουμε άλλα θέματα, Γιάννη. Έχει γράψει ήδη μισή σελίδα ο κ. Γιακουμάτος. Ελάτε. Η Νέα Δημοκρατία δεν υποσχέθηκε. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ξεκάθαρα πράγματα. Να πάρουμε ένα-ένα. Δουλειές. Γιατί η ανεργία είναι τρομερή. Όταν λέει δουλειές, τι εννοεί? Να σου πω ένα παράδειγμα, γιατί εγώ σας καταλαβαίνω που δεν καταλαβαίνετε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θα το εξηγήσω λοιπόν. Όταν λέμε δουλειές, λέμε το εξής. Με την ιδιοληψία σας έχετε καθυστερήσει τώρα 5 χρόνια, όπως και εμείς φταίξαμε και πληρώσαμε, το ελληνικό. Το ελληνικό τι είναι? Είναι 10.000 θέσεις απασχόλησης με την έναρξή του. 75.000 θέσεις με την ολοκλήρωσή του. Ένα. Ο αφάντος επένδυσε στη Ρόδο, η Κασιόπη. Το ξενοδοχείο που ήταν παλιά Υπουργείο Παιδείας, ένα γιαπί. Έγινε ξενοδοχείο 500, τώρα δουλεύουν 500 άτομα. Τι λέει λοιπόν ο Μητσοτάκης? Ότι η ανάπτυξη θα φέρει επενδύσεις, θα φέρει θέσεις απασχόλησης. Αυτό υπόσχεται. Αυτό δεν έχει κοστολόγιο. Αυτό έχει όφελος. Γιατί εδώ πάμε στο δεύτερο. Όταν αυξήσεις την ασφαλιστική βάση, τότε έχεις έσοδα. Το ασφαλιστικό πέρυσι, δηλαδή από τα 500 που δουλεύουν τώρα στο ξενοδοχείο, αυτό το πεντάστερο, είναι λεφτά για την κοινωνική ασφάλιση. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Κύριε Γιακουμάτο, γιατί οι νέες θέσεις, 300 νέες
350.000 νέες θέσεις εργασίας ακριβώς βοήθησαν να φτιαχτεί το ασφαλιστικό σύστημα. Θέλω να καταλάβει τον Νέα Δημοκρατία μας το πρόγραμμα και ψηφίστε κι εσείς. Γιατί άμα το καταλάβεις, θα δεις ότι έχουμε δίκιο και ότι είναι σωστό το πρόγραμμα. Λέω λοιπόν για τις απασχόλησεις. Να λοιπόν που δεν έχει κόστος, έχει όφελος πάρα πολύ μεγάλο. Διότι δεν καταλαβαίνετε, το 1,2 με ένα εργάζεται ένας περί σύνταξη είναι καταστροφικό. Δεν μπορεί να τα δεξάσει πέρα. Θα κάνει τα σύνταξη βεβαίως. Άμα διευρύνουμε τη βάση την ασφαλιστική και μπουν λεφτά στους, και στους, στο ΕΦΚΑ, ασφαλιστική πόλη, βεβαίως θα μπορούν να γίνουν. Και τώρα αυτό γιατί. Θα σου το πω τώρα. 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 Να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και μετά θα σου πω για τους τρεις πυλώνες που μετά δεν θα με μπερδέψεις. Όχι, εσύ το αναφέρω. Άκουσε με. Άρα λοιπόν θέλουμε διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης για να μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Ένα λέω ξεκάθαρα. Η Νέα Δημοκρατία ήδη έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολλοί συντάξεις, έχουν χάσει πάρα πολλά συντάξεις και εμείς παλαιότερα, αλλά και, και ο Τσίπρας δεν πήγε πίσω και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε ένα έτσι δεν θα μειωθεί. Θα κοιτάξουμε μέσω τη διεύρυνση να δώσουμε κάτι παραπάνω με τη διεύρυνση τη ασφαλιστική. Ένα αυτό. Το δεύτερο. Οι τρεις πυλώνες, κύριε Μιχελιδάκη, υπάρχουν τώρα που μιλάμε. Σήμερα η κοινωνική ασφάλιση, πρώτον, εμείς πιστεύουμε στο δημόσιο καθολικό χαρακτήρα υποχρεωτικό. Στο δημόσιο χαρακτήρα. Λέμε τώρα. Δεν υπάρχει σήμερα επικουρική σύνταξη, επαγγελματικά ταμεία υπάρχει. Δεν υπάρχει σήμερα ιδιωτική ασφάλιση. Υπάρχει. Άρα λοιπόν, τι λέει ο Μητσοτάκης. Απλώς λέει να γίνει μια σοβαρή. Νοικοκύρωμα στα οικονομικά για να μπορεί να αντέξουν τα επικουρικά κτλ. Και το τελευταίο για την ιδιωτική, για την ασφάλιση, για την υγεία που λέει. Για την υγεία. Είναι υγεία, υγεία. Είναι δημόσιο αγαθό. Έχετε δεν, κάνει δεν αφήσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία. Έχετε κάνει deal όπως σας κατηγόρησε ο κ. Μαζάκη. Ακούστε, και ότι έχετε κάνει deal, κύριε Γιακουμάκη. Ακούστε, τα deal τα λένε, ξέρετε, κύριε Δασκαράτο. Ξέρετε πώς έχω ακούσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε, κύριε Γιακουμάκη. Δεν το λέω από τη φαντασία μου. Το είπε. Το είπε με παράδειγμα τον Ευαγγελισμό. Ναι. Γιατί ο Ευαγγελισμός δεν θα μπορούσε. Μου επιτρέπετε. Εσείς τι καταλαβαίνετε. Να σου πω ένα παράδειγμα. Τι καταλαβαίνετε από αυτό. Ας πούμε, κύριε συνάδελφε, ότι παντρεύεται το παιδί σου και θέλει να γεννήσει νύφη. Θα πάει σε ιδιωτικό νοσοκομείο, δεν θέλει να πάει σε δημόσιο. Γιατί δεν μπορεί ο γυναικολόγος που είναι στο ιδιωτικό να πάει στο δημόσιο. Γιατί δεν μπορεί να πάει στο δημόσιο, να πληρώσει το δημόσιο και να πάει στο ιδιωτικό. Είναι πολύ καλύτερο άμα το σκεφτείτε το πρόγραμμα αυτό. Γιατί είμαστε χρόνια γιατροί, έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα υγείας της Νέας Δημοκρατίας. Λένε το εξής. Πας στο ιδιωτικό μήπως με ευκαιρία. Να στέλνετε και τους δημόσιους σε ιδιώτες, όχι σε ιδιώτες. Σε ιδιωτικά κέντρα. Και αυτό. Ο ιδιώτης γυναικολόγος θα μπορεί να ξεγεννάει και στο δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό που γινόταν πριν από το εθνικό σύστημα υγείας. Αυτό λέτε. Ναι, τώρα δεν γίνεται. Τώρα δεν γίνεται. Το σύστημα, μα δεν έχει δικαίωμα, δεν μπορεί. Άρα λοιπόν. Ξαναλέω, αυτό που γινόταν πριν από το εθνικό σύστημα. Εδώ θα είμαστε πάλι. Κοιτάξτε. Είδατε ότι όσα και ψέματα να πείτε δεν ακουμπήσαν το λαό. Και ξέρει, με πειράζει όταν το πάθημα δεν γίνεται μάθημα. Το πάθημα δεν γίνεται μάθημα. Ό,τι και να πείτε, ο Μητσοτάκης πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει πάρει ποτέ πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας στις ευρωεκλογές. 9,5. Το μεγαλύτερο ποσοστό. Τι είναι? Πώς το αποτιμάτε? Γιατί εκεί έχουν ότι να είχε, αποτιμήσουν την ήττα, αλλά είχε, και εσείς είναι. Άκουσε. Νίκη. Δεν έκανε αυτά. Δεν θα πω πολιτικές απάτες, αλλά καραγκιουζιλίκια να δώσει προεκλογικά το επίδομα και να το βαφτίσει 13η συντάξη. 13η συντάξη. Επειδή τα ξέρει καλά ο συνάδελφος, 13η συντάξη είναι 2,4 δισεκατομμύρια το μήνα η σύνταξη. Μια σύνταξη λοιπόν είναι 2,4. Όταν δεις 800 εκατομμύρια είναι σύνταξη. Αυτό ο λαός, ξέρεις, του πειράξαν το φιλότιμο. Του πειράξαν να πούμε στην αξιοπρέπεια. Έτσι το ίδιο από εδώ. Τι είναι αυτά που λέτε. Αν λέγανε ένα επίδομα, ήταν επίδομα. Και καλό έκανε και το έδωσε. Αλλά όχι να τον κοροϊδεύσει τον Έλληνα. Του κοροϊδεύσε. Άρα εσείς εισπράξατε τη δυσαρέσκεια προς το προς στην πολιτική. Στην πολιτική. Ένα είναι αυτό. Ένα θετικό και αυτό. Προς είναι, το πρόγραμμα. Είναι πολλά. Και να σου πω. Το δεύτερο είναι η φορολογία για το πρόγραμμα μας. Το 29% της επιχειρήσης και το 22% είναι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Μείωση της φορολογίας. Έχει υποσχεθεί και έχει δεσμευτεί και θα το κάνει πράξη. Μην ανησυχείτε. Από πού θα τα βρείτε όμως, λέει ο κύριος Μαντάς, γιατί δεν το έχετε ακριβώς κοστολογήσει. Το βγάζετε να σας πω πού θα τα βρούμε. Να σας πω πού θα τα βρούμε. 5 με 7 δις. Υπάρχει γεγονός. Υπάρχει γεγονός. Όταν ο Σαμαράς πήρε το ΦΠΑ από 23 και το πήγε 13 χωρίς την έγκριση των δανειστών, τα έσοδα του ΦΠΑ αυξηθήκαν. Ο ένας θέλει να αντέχει το φόρο και να τον πληρώνει. Ναι. Όταν δεν αντέχει, έχει τώρα 1 δισεκατομμύριο το χρόνο, το μήνα. 1 δισεκατομμύριο το μήνα. Λεξιπρόθεσμα. Και πάω και στο τρίτο τώρα για να δει πώς θα βρει τα λεφτά για να καταλάβει. Παλεύουμε, κύριε συνάδελφε, 2 χρόνια κι εσύ κι εγώ να φέρουν τις 120 δόσεις, ναι ή όχι. 2 χρόνια το παλεύουμε αυτό το θέμα. Τις φέρατε τώρα. Ξέρω, προσέξτε. Ναι. Τι σημαίνει αυτό.
Δεν σημαίνει ότι αυτός που έχει ληξει πρόθεσμο θα μπορεί να τακτοποιηθεί. Βέβαια εδώ εμείς λέμε 120 δόσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Από τις 120 δόσεις θα έρθουν λεφτά, λέτε εσείς. Θα σας πω. Γιατί και στις Βρυξέλλες δεν είναι πολύ ενθουσιασμένοι. Να σας εξηγήσω. Εντάξει, Βρυξέλλες και εμείς είμαστε Ελλάδα. Ακούστε, για 120 δόσεις χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 120 δόσεις τι σημαίνει. Δεν σημαίνει ότι θα ανοίξω την υποχρέωσή μου που χρωστάω στο δημόσιο. Δεν θα πάρω φορολογική ενημερότητα. Ξέρετε πόσοι επιχείρησαν στα δύο χρόνια έχουν κλείσει επειδή δεν έχουν φορολογική ενημερότητα. Ξέρετε πόσοι πήγαν στην ανεργία. Πόσα λεφτά είχαν στο κράτος. Να είναι η πολιτική που έχουμε διαφορές. Άρα είπατε ΦΠΑ που ήδη μειώθηκε, 120 δόσεις θα τις διευρύνετε. Όχι, εμείς έχουμε δύο συντελεστές, 22 και 11. Και πώς θα φτάσετε στα 7 δις, τι άλλο, τι άλλο υπάρχει. Ποιο έβγαλε τα 7 δις. Από τη μία της φορολογίας. Είναι καλά. Σας λέω, όταν μειώνεις φορολογικούς συντελεστές, αυξάνεις τα έσοδα. Σας το έχω δείξει εγώ με το ΦΠΑ του Σαμαρά. Αυξήθηκαν τα ζώα του ΦΠΑ όταν το μειώσαμε στο 11, στο 13 από το 23. Αυξήθηκαν. Γιατί τα δηλώνει. Σήμερα υπάρχει 1 δισεκατομμύριο το μήνα που ληξιπρόθεσμα που δεν πληρώνονται στο δημόσιο και υπάρχει και απόκριψη μεγάλη, φοροδιαφυγή. Ενώ αν δώσει την εφορία να μπορεί να την αντέξει ο άλλος, δεν θα. Ποια 7 δις, αυτά είναι παραμύθια. Κύριε Μαντά. Ναι. Τώρα δεν ξέρω σε τι ακριβώς να απαντήσω και δεν ξέρω σε ορισμένα που είπε ο κύριος Γιακουμάτος. Θα ήθελα να τα δω και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τάχει. Ακούστε με τώρα. Ξέρετε, θα ξανασυζητήσουμε και πολλές θα τα δούμε. Φορές, πολλές φορές. Λοιπόν, όλα πάμε παρακάτω. Προσπάθησε αυτό το γενικό και θολό, τη θολή εξαγγελία, κατά τη γνώμη μου, ο κ. Γιακουμάτος να την κάνει πιο εύληπτη. Ξέρετε, όλα απευθύνομαι. Ναι, μα και εγώ αυτό. Μα και εγώ αυτό. Ο λαός μας αυτό θέλω να κάνω. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Ο λαός κρίνει στο τέλος. Εμείς έχουμε ένα σχέδιο πάρα πολύ συγκεκριμένο, το οποίο μέσα του, και αυτό ήταν και στο stability program που έδωσε ο κύριος Χουλιαράκης στο Euro Working Group, έχουμε μέσα και την μείωση του αφορολόγητου. Έχουμε την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου. Εγώ θα περιμένω μέχρι αύριο να δω τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το θετικό. Πάντως και εσάς σας περιμένω γιατί φέρνει την τροπολογία και να δει αν θα είναι μέσα τώρα. Τα λέγαμε για να κάνουμε διάλογο. Και το κλείδο μας βγάλει ήδη. Μια διακοπή. Μου επιτρέψε μια διακοπή να κάνουμε ζωντανό διάλογο. Μόνο αυτό. Μιλάτε για το αφορολόγητο. Είναι ένα πολύ σοβαρό μέτρο. Πολύ σωστό μέτρο. Το αφήνετε παραμονή των εκλογών. Αυτό γι' αυτό κάνετε. Κάνετε γιατί τα κάνετε τώρα παραμονές. Πώς θα έρθει αυτή η τροπολογία, κύριε Μαντά. Οφείλει να γνωρίζει σήμερα, οπότε το ρώτημα είναι... Ναι, αλλά αν θα έρθει μαζί με τα αντίμετρα... Με τη μείωση της φοράς αλληλεγγύης και με τη μείωση συντελεστή από το 22% στο 20%. Θα έρθει ό,τι ψηφίστηκε θα ξεψηφιστεί ή θα ξεψηφιστεί ένα μόνο κομμάτι. Κοιτάξτε, όταν κάναμε αυτό το συμβασμό το 2017, τότε είχαμε πει ότι αυτό είναι 1% από την πλευρά της επιβάρυνσης, ας το πούμε, και 1% από την πλευρά των αντίμετρων. Ναι. Άρα ήταν δημοσιονομικά. Άρα, τώρα τι θα έρθει. Άρα ήταν δημοσιονομικά ουδέτερο. Ναι. Ήδη πολλά από αυτά που, εν πάση περιπτώσει, λέγονται με το γενικό όρο αντίμετρα και δεν τα πίστευε κανένας, τα έχουμε εφαρμόσει. Τώρα τα τι θα εφαρμόζουμε. Γίνει. Σε αυτό τι θα γίνει, αύριο. Το αύριο τι θα γίνει. Μην μας αφήσετε μια μέρα να περιμένουμε, μια μέρα. Μας απαντάτε από σήμερα. Όχι. Να. Δεν θα σας απαντήσω από σήμερα, να. Θα το δείτε αύριο. Αυτό το οποίο σίγουρα θα γίνει είναι η κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου. Αυτό είναι κρίσιμο πράγμα, αυτό νομίζω ότι είναι σημαντικό και είναι θετικό μέτρο. Πάω λίγο παρακάτω όμως, γιατί για θέλω να πω... Αφήστε με, για τα ξέρετε, δεν με έχετε... Όχι, άλλο λέω, προσπαθώ να πω μία σκέψη. Μα μιλάτε για καθρεφτά και παραμονή των εκλογών την τελευταία μέρα της Βουλής. Είναι σωστό, έχουμε φέρει τροπολογία εδώ και δύο μήνες. Ωραία, γιατί τώρα το φέρνει, γιατί το ψηφίζετε κι εσείς. Αφού δεν πάμε στη Βουλή, τι να παρανομοποιήσουμε. Κυβέρνηση που δεν είναι δηλωμένη, τι είναι δηλωμένη. Η Νέα Δημοκρατία, ό,τι και να πείσουμε, αμέσως μετά θα φέρουμε και τα φορολόγια που έχουμε κάνει στην τροπολογία. Θα μπορούσατε να πείτε ότι εμείς δεν θεωρούμε σοβαρή τη στάση της κυβέρνησης να φέρει το σχέδιο. Αυτό λέμε. Αλλά επειδή αυτό είναι μεγάλο θέμα, όχι, είμαστε υπεύθυνοι αντιπολίτευση. Είμαστε υπεύθυνοι. Καταγγέλνουμε, αλλά πηγαίνουμε. Το λέει ο Μητσοτάκης όλους τους. Είμαστε υπέρ του αφορολόγητου και ό,τι και να κάνουν, αμέσως να τις κλείσουν να το φέρουμε. Θα σας πω τι κατά τη γνώμη μου υπάρχει πίσω από αυτή τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που κατά τη γνώμη μου υπάρχει πίσω από τη στάση της Νέας Δημοκρατίας
Και το ίδιο είδαμε, εγώ το ζήσα προσωπικά στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και με το μέτρο της κατάργησης της μείωσης των συντάξεων. Η Νέα Δημοκρατία έχει υπολογίσει αλλιώς το πρόγραμμά της. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχει υπολογίσει την μη κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου. Αυτά τα 2 δισεκατομμύρια. Ακούστε με λίγο. Αυτό που στο πρόγραμμα αυτό. Ακούστε με. Το λέμε λίγο και ακούστε με λιγάκι. Και αυτά τα 2 δισεκατομμύρια που προκύπτουν από εκεί, να τα δώσει ως φοροαπαλλαγές για να πάει στο 9% στο φορολογικό συντελεστή τον πρώτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα τα πω την επόμενη μέρα. Το αφορολόγητο για μας είναι περτέρα και περμάρε. Θα το κόψουμε. Ωραία. Το έχουμε ανέβει τώρα, όχι μήνες. Όχι τώρα, παραμονή. Ωραία. Έτσι, μην μου λέτε πράγματα. Δεν φοβίζει ο κόσμος. Με καθρεφτάκια δεν μπαίνονται εκλογές. Λοιπόν, ούτε με σκιάχτρα. Δεν είναι ούτε καθρεφτάκια. Μην φοβίζετε τον κόσμο. Ούτε καθρεφτάκια. Το αφορολόγητο για την ΕΕ είναι πάντα. Ούτε σκιάχτρα. Ακούστε με λιγάκι. Αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι η ριζική διαφορά ανάμεσα στο δικό μας πρόγραμμα και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και έτσι όπως από αυτά τα λίγα, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να ανταλλάξουμε τώρα, είναι ότι εμείς έχουμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιάσουμε μέσα στο δημοσιονομικό χώρο, διότι έχουμε καλέσει χίλιες φορές τη Νέα Δημοκρατία να μας πει μέσα σε αυτό τον δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει για το 19. Ούτε για το 19 δεν μας είπε τι θα κάνει συγκεκριμένα. Μέσα στο δημοσιονομικό χώρο, λοιπόν, αυτό εμείς θα έχουμε μία διπλή προσέγγιση. Ναι. Το ένα θα είναι στοχευμένες φοροελαφρύνσεις. Ήδη αυτό το έχουμε προσδιορίσει συγκεκριμένα, όπως σε σχέση με την εισφορά αλληλεγγύης. Έχουμε πει ότι μέχρι 20.000 για το 2020 θα καταργηθεί και μετά θα πάει κλιμακωτά. Πόσα υπερπληρώματα έχετε. Μην βιάζεστε. Πόσα υπερπληρώματα. Μην βιάζεστε. Δεν βιάζομαι. Μα μου λέτε τα λεφτά θα τα βρούμε. Τα έχετε 41 δισεκατομμύρια στην άκρη από το αίμα που ρουφήξατε του ελληνικού λαού. Το διαλύσατε. Φορολογικά. Γιατί πάλι. Πώς θα βρουν τα λεφτά. Ξέρετε κάτι. Πείτε μου εσείς γιατί μου πακάλαβα. Πόσα υπερπληρώματα έχετε κάνει. Στραγγίζοντα τον Έλληνα. Το συνταξιούχο. Θα σα πω τώρα τη μεγάλη διαφορά. Θα σα πω τώρα τη μεγάλη διαφορά. Θα σας πω τώρα πάτε καλά θεωρητικά. Κοιτάξτε, δεν μπορείτε να με διακόπτε κάτι όχι, και λίγο. Αφήστε με να ολοκληρώσω μια σκέψη. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Εγώ είμαι άνθρωπος που κουβεντιάζω. Είμαι πάρα πολύ. Ολοκληρώσω και τον κύριο Μαντάπη. Έτσι, κύριε Μαντάπη, αφήστε με να ολοκληρώσω. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι το πρόγραμμά μας θα είναι στοχευμένο σε αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Τη μία για στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις και για τη στήριξη του κοινωνικού κράτους. Εκεί είναι ριζική η διαφορά μας. Πώς θα το κάνουμε. Είναι ριζική η διαφορά μας. Το πρόταγμα της Νέας Δημοκρατίας, κλασικό πρόταγμα του νεοφιλελευθερισμού, είναι ιδιωτικοποίηση τμήματων του δημόσιου κοινωνικού συστήματος, της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας και ταυτόχρονα φορολογικές ελαφρύνσεις για τους λίγους. Διότι, ναι, κύριε Μαντάμου, βάλτε και εσείς την εταιρεία για να απαντήσει. Για να μην διακόπτω. Ελάτε, κύριε Μαντάμου. Μας πιέζει και ο χρόνος σιγά σιγά, γι' αυτό σας το λέω. Ολοκληρώσατε, κύριε Μαντάμου. Ναι. Πείτε, κύριε Γιακουμάτα. Τον διακόψαμε τώρα, λοιπόν, ελάτε. Ακούει ένα δημοσιονομικό χώρο για να μπορούμε να κάνουμε. Όταν αυτή τη στιγμή τα υπερπληρωνάσματα, εάν δεν απατώ μας με διορθώσει, είναι γύρω στα 41 δισεκατομμύρια έχουν στην καβάντζα. Αυτό τι σημαίνει. Ότι έχουν υπερφορολογήσει, έχουν διαλύσει τη μεσαία τάξη, έχουν ξεστραγγίσει και ξεσδουμίσει τον συνταξίχο και αυτό το λένε δημοσιονομικό χώρο. Ένα. Μην κάνετε και παριστάνετε του ζωρό. Κοινωνικό κράτος δεν είναι τα επιδόματα που δίνετε, τα οποία καλά κάνετε και τα δίνετε, και εγώ θα τα δίνω. Αλλά εμείς λέμε το κοινωνικό επίδομα, το ΚΕΑ που είναι δύο καψάρικα, θα δώσουμε το ελάχιστο κειμένο εισόδημα. Εμείς δεν κόβουμε. Θα αυξήσουμε. Δηλαδή είναι αδιανόητο να μου λέτε για κοινωνικό κράτος για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κατεξοχήν. Λαϊκό, κοινωνικό, πατριωτικό κόμμα. Το κατεξοχήν. Κύριε Γιακουμάτα, να κάνω μια ερώτηση που έχει, είναι και επικαιρότητα και έχει να κάνει και με τα τελευταία 24 ώρα και επειδή και εσείς πολλές φορές έχετε καταγγείλει, έχετε κρίνει μέχρι και μορφή έχετε κάνει για συμπεριφορές. Έχουμε δει τις τελευταίες μέρες διαγραφές τελεχών του κόμματος, τον κύριο Στεφανίδη, αν θυμάμαι καλά το όνομα, για την απαραίτητη αυτή αναφορά για την κυρία Κούρεβα, τον Σκαλούμπακα, που είπε ότι ό,τι δεν σας έκανε ο πατέρας μου θα σας το κάνω εγώ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Την επόμενη μέρα, εφόσον ο λαός δώσει εντολή στη Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει. Αν υπάρξουν τέτοιες παραφωνίες, και όχι μόνο από στελέχη, αλλά και από βουλευτές, θα είναι, βρίσκονται εκτός την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Η σαφέστατη, αυστηρή εντολή. Είναι προεκλογικό, ξέρετε τι λέω, για να υπάρχει μια καλή μαρτυρία. Εάν δεν γίνει αυτό, δεν θα είμαστε Νέα Δημοκρατία. Η σαφέστατη, αυστηρή εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι
χαλαρά, ήπια και δημοκρατικά. Όμως τώρα, όχι, όχι, όχι. Μετά την κάρτα. Γιατί σας λένε ότι μπορεί να σας... Εδώ ζούμε. Το βίντεο υπάρχει. Να σας κατακλείσει ένα αίσθημα ρεβανσισμού. Όχι, έξω από εμάς αυτή η λογική. Και η αλαζονία. Πληρώθηκε η αλαζονία απέναντι. Άσε, έξω από εμάς. Σας λέω κάτι. Τώρα εμένα λέτε για αλαζονία. Όχι εσένα, δεν για εσένα, για τον Σίτζα λέω. Ο Πολάκ δεν είχε αλαζονία. Ο άλλο δεν είχε. Άλλο είναι τώρα. Εμάς τέτοια φαινόμενα στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε γιατί δεν σας λένε. Αν τώρα δεν που υπάρχει χαλινάρι και πριν τις εκλογές εμφανίζονται τέτοιες φωνές, μετά τι θα εμφανίσουν. Εσύ τι λες, ότι βγαίνει κυβέρνηση και κυβερνά σαν το δεσπότη Σαΐος, εσείς. Όχι. Κρίνεται η κυβέρνηση. Μάλιστα. Θα κρυθεί πολύ αυστηρά. Μάλιστα. Ο λαός δεν θέλει άλλα παιχνίδια. Τελείωσε. Η Νέα Δημοκρατία είναι η τελευταία της ευκαιρίας, στο λέω δημόσια. Ή θα κάνει αυτά που πρέπει και όπως πρέπει, με χαλαρότητα και μαρθακότητα και ήρεμα, ή αλλιώς θα πάει στο διάολο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαντά, μια κουβέντα για να κλείσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε και εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι πρώτον θεωρώ μεγάλη ευθύνη που ο λαός μας έδωσε την ευκαιρία από το 2015 στη διακυβέρνηση της χώρας. Δεύτερον, θεωρώ ότι μας έχει δώσει ένα πολύ σημαντικό σήμα. Να. Και αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το υλοποιήσουμε σε αυτό το σύντομο τελευταίο χρονικό διάστημα και με το πρόγραμμά μας, γιατί εκεί πρέπει να γίνει η αντιπαράθεση, και με τον τρόπο μας. Και να τελειώσω με το εξής. Mm-hmm. Επειδή ακούω όλη αυτή το θέμα με τα πρωτογενή πλεονάσματα, αυτό το οποίο έχει αλλάξει μετά την έξοδο από τα μνημόνια, mm-hmm, και νομίζω δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακριβώς η Νέα Δημοκρατία, είναι ότι τώρα δεν φτάνουμε στο τέλος της χρονιάς και από την υπεραπόδοση των μέτρων που μας επιβάλανε να δίνουμε το κοινωνικό μέρος. Το πλεόνασμα είναι δική σας πρακτική. Ακούστε. Δηλαδή θέλω να πω. Σοβαρά. Έχουμε τα πρωτογενή στο 3,5%. Όχι. Αλλά. Μα αυτό σας εξηγώ. Για να φτάσουμε ακριβώς, σε υπερπλεόνασμα. Ακριβώς αυτό σας εξηγώ. Ναι. Η υπεραπόδοση αυτών μέτρων που μας επέβαλε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι εταίροι, που δεν ήταν δικιά μας επιλογή, όλα τα προηγούμενα χρόνια δινόταν στο τέλος. Έτσι δεν είναι? Είτε με κοινωνικό μέρισμα, κυρίως με αυτό. Τώρα αυτή η διαφορά, και είναι κρίσιμη διαφορά και δείχνει την έξοδο, την πραγματική έξοδο από το πρόγραμμα, αν θέλετε τις μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, είναι ότι αυτό το οποίο θα προέκυπτε ως υπεραπόδοση, μπορούμε και στον προϋπολογισμό του 19, το κάναμε αυτό, αλλά και στη μέση της χρονιάς. Αυτό όμως, αυτό είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την ενίσχυση της οικονομίας και, της κοινωνίας. Το άλλο δε, είναι αυτό το κρίσιμο πράγμα. Ο λαός τι ωφελήθηκε? Περιμένετε λιγάκι. Ρώτησε στα Γιάννα τους Γιαννιώτες τι ωφελήθηκε από τα λογιστικά. Τι ωφελήθηκε ο λαός? Ωφελήθηκε. Θα σας απαντήσω πάρα πολύ σύντομα. Ωφελήθηκαν 350.000 που βρήκανε δουλειά. Οι νέες θέσεις εργασίας. Με 3 ώρα και 4 ώρα. Με 400 ευρώ. Αγαπητοί κύριοι, πρέπει να κλείσουμε. Με 3 ώρα και 4 ώρα. Ωφελήθηκαν αυτοί που επεκτάθηκε τη συλλογική σύμβαση και εσείς το βλέπετε σαν ιδιοληψία της αριστεράς. Που ήμουν υπουργός εργασίας και πήγατε ενεργεία σε 7,3. Ωφελήθηκαν και τους δύο. Αυτοί που παίρνουν στεγαστικό επίδομα και μπορούν να ζήσουν. 580 ευρώ και του δίνεις 100 ευρώ για να σας ενίκιο. Αυτό είναι αξιοπρεπή μισθό ζητάει. Και καθαρή δουλειά. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μαντά. Εμείς μπορούμε να δώσουμε αξιοπρεπή μισθό. Γιατί καταργήσαμε τον υποκατώτατο και αυξήσαμε τον υποκατώτατο. Βάλατε από 580 ευρώ 50 ευρώ αύξηση, πήγε 630 μισθά. Λέτε 490, αυτό δώσατε. Εμείς εγγυούμαστε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό και θα δούμε στα λιμάνια. Θα τα πούμε στα αλόνια. Θα τα πούμε στα αλόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Την κρατική, δημόσια, καθολική και υποχρεωτική τηλεόραση. Ευχαριστώ.